ήμουν να δευτερολογήσουν, έτσι ώστε να βρίσκεσαι στην αίθουσα και να ολοκληρώσουμε με τον Υπουργό τη συνεδρίαση. Έχετε το λόγο, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω αποκλειστικά μόνο για την τροπολογία στην οποία συνυπογράφω μαζί με άλλους 6 συναδέλφους και είναι και σε άλλα κόμματα, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Σπύρος Δανέλης από το Ποτάμι και ο κύριος Ζουράρης ο Κώστας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες που συνυπογράφουν αυτή την τροπολογία, η οποία για μας τους Κυκλαδίτες και για ολόκληρη την Τίνο είναι μια εμβληματική στην κυριολεξία τροπολογία, διότι αποκαθιστά την ομιμότητα και την παράδοση 200 χρόνων, κυριολεκτικά. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά συναδέλφους οι οποίοι έχουν ερωτηματικά γύρω από αυτό το ζήτημα, ένα ζήτημα για το οποίο όταν ψηφίστηκε η αλλαγή του εκτός από τη δικτατορία που ανέφερε ο προηγούμενος συνάδελφος ο Νίκος Ομανιός το 1969 που κατήργησε αυτό το καθεστώς, ένα καθεστώς που ξεκίνησε το 1823 και θα αναφέρω συγκεκριμένα και τα βασιλικά διατάγματα της 7 Τετάρτου 1851 και 19 Δωδεκάτου 1887 το οποίο καθόρισαν τους σκοπούς του Ιδρύματος αυτού ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οποίο κατά τους δωρητές της έκτασης που χτίστηκε και ο Ιερός Ναός της Ευαγγελιστρίας της Τίνου ήταν ένα ίδρυμα το οποίο πέραν από τους σκοπούς της θρησκευτικής λατρείας των Τινίων αποσκοπούσε στο να βοηθήσει με κοινοφελή έργα ολόκληρο το νησί. Έργα τα οποία έχουν να κάνουν με βοήθεια σε φτωχούς, με βοήθεια στα σχολεία, με βοήθεια στο γυροκομείο, με βοήθεια στο λιμάνι και όπου αλλού χρειάζεται μια οικονομική στήριξη για το καλό της τοπικής κοινωνίας. Όλα αυτά τα χρόνια, 200 χρόνια, με λαϊκοκληρική σύνθεση της διοίκησης, κατάφερε πραγματικά να δημιουργήσει αυτό το έργο, το κοινοφελές έργο που έφερε πολλά καλά στο νησί της Τίνου, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου υπό την εποπτεία του κράτους. Ήρθε λοιπόν μία νύχτα στην κυριολεξία του Οκτωβρίου του 2014, όπου ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας, έφερε την τροπολογία αυτή, με την οποία επανέφερε ουσιαστικά το καθεστώς που είχε επιβάλει η στρατιωτική δικτατορία. Και είναι κρίμα για το κόμμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, στο οποίο ανήκει το ΠΑΣΟΚ, να μην έρχεται με τα δύο χέρια να ψηφίζει υπέρ αυτής της τροπολογίας, αποκαθιστώντας τη δημοκρατική παράδοση. Τι έκανε αυτή η τροπολογία? Καταρχήν κατήργησε την εξαίρεση που είχε στον κώδικα, στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος τον 590 του 1977, την εξαίρεση στο άρθρο 66 παράγραφος 1, την εξαίρεση του Πανελλήνιου Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τίνου από τα αμιγώς εκκλησιαστικά ιδρύματα. Και η εξαίρεση αυτό και το υπήγαγε από την εποπτεία του κράτους αμιγώς στην εποπτεία της Εκκλησίας, ενισχύοντας και το ρόλο του επιχώριου Μητροπολίτη, ανεξάρτητα από πρόσωπα, ποιος είναι σήμερα, ποιος θα είναι αύριο κλπ., με διπλή ψήφο στη διοίκηση και με την δυνατότητα απόλυτης προτεραιότητας στην εκλογή του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα της Διοίκησης. Πέραν αυτού έβαλε τον Μητροπολίτη να συμμετέχει στην επιλογή του Διευθυντή της Σχολής Μαρμαρογλυπτικής του Πύργου της Τίνου, μια ιστορική σχολή που βγάζει τους καλύτερους τεχνίτες οι οποίοι έχουν δουλέψει και δουλεύουν κυρίως στην Ακρόπολη,
να επιλέγει το διευθυντή. Κάτι το οποίο είναι έξω από τη διαδικασία, την εκπαιδευτική διαδικασία. Η τροπολογία αυτή ψηφίστηκε κυριολεκτικά νύχτα, εν αγνία του λαού της Τίνου, εν αγνία του Δήμου, και θέλω να σημειώσω ότι ο Δήμαρχος παρίσταται αυτή τη στιγμή στα θεωρία και μας παρακολουθεί και είναι και αντιπροσωπεία από το Δημοτικό Συμβούλιο, που περιμένει αυτή την μέρα, μετά από 3 χρόνια που είχαμε υποσχεθεί εγώ προσωπικά σε μια συνέλευση 1000 ανθρώπων που ξεσηκώθηκαν, μια τοπική λαοθάλασσα της Τίνου ξεσηκώθηκε όταν έγινε αυτή η τροπολογία εν αγνία του, και υποσχέθηκα προσωπικά, γιατί ήμουν ο μόνος βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ τότε που είχαμε ψηφίσει παρόν, γιατί δεν ξέραμε τι είχε, ποιο ήταν το νόημα αυτής της τροπολογίας, όταν ειδοποιήθηκα στις 12 η ώρα τη νύχτα που δεν ήμουν παρόν στη συζήτηση του νομοσχεδίου. Υποσχέθηκα ότι θα επαναφέρουμε το καθεστώς της παράδοσης και της κανονικότητας λειτουργίας του Ιδρύματος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η αποκατάσταση αυτής της παράδοσης δεν έχει να κάνει ούτε με εναντίωση στο θρησκευτικό συνέστημα, ούτε με εναντίωση προσωπική στον επιχώριο Μητροπολίτη. Έχει να κάνει με την βαθιά πεποίθηση ότι η παράδοση, οι παραδόσεις οι οποίες ισχύσανε επί 200 χρόνια και τις οποίες έχει υιοθετήσει ο λαός της Τίνου, θα συνεχίσουν να κατευθύνουν τις διαδικασίες και τη λειτουργία του Ιδρύματος. Και αυτό περιμένει όλος ο λαός απόψε που μας παρακολουθεί. Σας διαβεβαιώ ότι έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε από την Τίνο, που περιμένουν ανεξάρτητα πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Περιμένουν τη θετική ψήφο των κομμάτων για την αποκατάσταση αυτής της κανονικότητας. Όποιος νομίζει ότι με την ενδεχόμενη καταψήφιση αυτής της τροπολογίας ή την ουδέτερη στάση θα προσφέρει έργο στη θρησκευτική πίστη και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, κάνει πολύ μεγάλο λάθος, και θα συνιστούσα μία επίσκεψη εκπροσώπων των κομμάτων πραγματικά μέσα στην κοινωνία της Τίνου, για να διαπιστώσουν το βάθος και τα αισθήματα αυτού του κόσμου απέναντι σε όλη αυτή την υπόθεση. Αισθάνομαι λοιπόν μια ηθική ικανοποίηση που μπορώ να κοιτάζω το λαό της Τίνου στα μάτια μετά από 3 χρόνια που πιστεύαμε ότι θα έχει έρθει αμέσως με την κυβέρνησή μας από το 2015, αλλά πολλές δυνάμεις όπως αυτές που σήμερα προσπάθησαν να αποτρέψουν την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, δυστυχώς καθυστέρησαν επί 3 χρόνια την επαναφορά στην κανονικότητα και στην παράδοση του Πανελλήνιου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίας Τρίας Τίνου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Σημαλένιο. Κύριο Συρίγος έχει το λόγο, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Για 7 λεπτά, κύριε συνάδελφε, και εσείς. Κύριος Φίλης ακολουθεί και η κυρία Αναγνωστοπούλου αμέσως μετά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, η παρέμβασή μου θα έχει 3 κεφάλαια. Το πρώτο είναι λίγα λόγια για το νομοσχέδιο, το δεύτερο αφορά την τροπολογία για το ΠΙΕΤ και το τρίτο θα είναι ένα κριτικό σχόλιο σύντομο εν γέννη περί της ηθικής. Επί του